Ο απόλυτος τρόπο για να χάσει 10 κιλά λίπους μέχρι έστω το 15 Αύγουστο είναι εδώ πέρα. Σου πω τη ρουτίνα βήμα-βήμα. Ξυπνά το πρωί. Ωραία. Και. Πα να κάνει ένα κρύο ντου και θα σε ξυπνήσει. Το μεγαλύτερο λάθο που κάνει ο κόσμο πριν καν ανοίξει καλά, καλά το μάτι να πιει καφέ. Τραγικό λάθο. Γιατί το στρε είναι ψηλά όταν πρώτο ξυπνάμε για να ξυπνήσει ο οργανισμό μα. Εντάξει, οπότε τα επίπεδα του στρε στον οργανισμό μα είναι ψηλά. Δεν μπορεί να το συνδυάσεις με καφέ όταν είσαι σε τέτοιο στρε. Οπότε περιμένει τουλάχιστον μισή ώρα. Κάνει τον μπάνιο σου και πίνει το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Εντάξει. Έχουμε τέσσερι σταγόνε λεμόνι, λίγο αλατάκι, λίγο κουρκουμά. Λίγο κανέλα. Ωραία, τα βάλει αυτά σε ένα ποτηράκι για να το Κλακ, θα το κατεβάσει και μετά ήρθε η ώρα να πιει το καφεδάκι σου. Ωραία, τώρα το καφέ σου, το πιει σκέτο, μην ακούω αειδίε, μην ακούω βλακίε. Μα μου, σούξο μουξού, εκεί αρχίζει διαπραγμάτευση να βάλω λίγο να βάλω αυτό. Και ένα κόκκο να μπει, έχει σπάσει την αιστεία, έχει καταστρέψει τον μεταβολισμό. Σου. Τι να κάνουμε μετά, θα φάμε, τι θα φάμε, θα φάμε το στάκι και θα φάμε. Όχι, δεν θα τίποτα. Και μπορεί να σου κάνει αυτό που σου λέω. Και μπορεί να το έχει ακούσει. Αλλά λε. Εγώ δεν μπορώ και δεν μπορώ και δεν μπορώ και εγώ πραφάω και εγώ πραφάω και εγώ κάνω δύσκολη δουλειά. Έχω πολλού μαθητέ, σαν τον Ηλία π.χ. ή τον Μάκη, που δουλεύουν. Εντάξει, και εργάτε, εργατόπεδα. Εντάξει, και έχουν κόψει το πρωινό μαχαίρι και τα καταφέρουν μια χαρά. Εντάξει, και αποδίδουν και καλύτερα. Τώρα, το καλοκαίρι πρέπει να πίνει το ρόφιμα ηλεκτρολιτών για να μην μου λυποθυμεί κάπου στον δρόμο. Οπότε θα πάρει ένα μπουκάλι νερό και θα βάλει μέσα λίγο πάλι αλατάκι και 4 σταγόνε λεμόνι και θα το πίνει κατά τη διάρκεια τη ημέρα, στη φάση νηστεία σου. Εντάξει. Τώρα, εάν δεν ξέρει ακριβώ τι και πώ, καλύτερα να πατήσει το προφίλ μου. Πρώτα ακολούθαμε, πατά follow και μετά πάρω το, το, σύνδεσμο που έχω εκεί πέρα και έχω ένα δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώ πώ να το κάνει. Μετά, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να κινηθεί, να βάλει λίγο άσκηση στη ζωή σου. Εντάξει, τώρα, με όποιον μιλάω τώρα μου λέει σαρό. Έπεσαν οι ζέστε, δεν παίζει να σηκωθώ από το καναπέ. Ρε πάτε καλά. Πάτε καλά λίγο. Ακούτε, ακούτε τον εαυτό σα. Είστε σοβαροί. Τι θα κάνουμε. Δεν έχει αρχίσει ακόμα να κάνει το καλοκαίρι. Αποχή από τη γυμναστική. Λευκή απεργία. Τι, τι π, πάτε καλά. Τι κάνετε. Είστε σοβαροί. Παιδιά, επειδή κάνει ζέστη, σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να περπατάμε, να κάνουμε ποδήλατο, να γυμναζόμαστε. Τι γυμναστική θα τη βάλουμε για το βράδυ. Εντάξει. Εάν δεν αντέχει το μεσημέρι, εάν δεν έχει air εάν δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, θα το βάλει για το βράδυ. Τελείωσε. Δεν είναι τώρα δικαιολογία, δεν. Κάνει ζέστη, λέει, δεν μπορώ να γυμναστεί. Κάνει ζέστη, πεινάω. Ρε, σοβαρέψω. Κάτσε 11-12, θα πιει ένα καφέ σκέτο και θα κρατηθεί. Δεν βάλει φαγητό στο στόμα σου. Ε, το μεσημέρι, ωραία, μεσημέρι, τι θα κάνει. Μια κολοτούμπα. Και ήρθε η ώρα να φάμε. Εντάξει, τώρα πριν αρχίζουμε να τρώμε, πρέπει να πιούμε ξυδάκι. Μιλόξιδο, ένα σφινάκι, 5 λεπτά πριν το πρώτο Με 10. 10 λεπτά είναι καλύτερα. Ωραία, κλακ. Ετοιμάζει, προετοιμάζει το σώμα σου για να φας. Εντάξει. Και αυτό που θα φας θα απορροφηθεί πιο αργά και δεν θα γίνει λίπος. Εντάξει. Γιατί το σώμα σου περιμένει τώρα. Περιμένει να του δώσει φαΐ να το κάνει λίπος. πιο το ξεδάκι. Μετά φας πρωτεΐνη σαλάτα. Πρωτεΐνη σαλάτα ένα γεύμα. Μετά φας το σνακ. Καρπούζι που είναι της εποχής. Μετά ήρθε η ώρα να φας το βραδινό σου. Στο βραδινό μπορείς να βάλεις και λίγο υδατάνθρακα και μπορείς να κλείσεις και με λίγο παγωτάκι αν βάλεις και λίγη γυμναστική. Εντάξει. Φας παγωτάκι αν κάνεις γυμναστική. Αλλιώς ούτε παγωτό. Δεν έχει τίποτα. Οπότε, αυτό είναι το πλάνο. Εάν το κάνει, συγκεντρωθεί λίγο, αφήσει τι δικαιολογίε και το κάνει όντω. Ωραία. Τσα, 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 τσα. 15 Αύγουστο, 10 κιλά μείον. Πάμε να το κάνουμε. Έλα. Και με στο Instagram για περισσότερα μυστικά και για συνταγέ και για τα πάντα όλα.